Να καλημερίσουμε ουσιαστικά τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Γιώκα, που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας σήμερα. Κύριε Γιώκα, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Γιώκα, θα έλεγε κανείς ότι κρατάτε το κλειδί αυτή τη στιγμή των 200 ψήφων και θα μπορούσε επίσης να πει κανείς ότι από τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Κουτσούμπα υπήρχε μια... Καταρχήν συμφωνία, αν όχι συμφωνία, ένας λευκός καπνός για το πώς μπορεί να κινηθείτε από εδώ και πέρα. Όχι, δεν θα έλεγα συμφωνία. Ναι. Θα έλεγα ότι εμείς απλά επαναδιατυπώσαμε και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την πάγια θέση μας ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού, είτε εργάζονται είτε σπουδάζουν στο εξωτερικό, θέτοντας παράλληλα ορισμένους περιορισμούς. Mm-hmm. Καταρχήν παίρνουμε υπόψη μας, για να καταλάβει και ο κόσμος, παίρνουμε υπόψη μας ορισμένα δεδομένα που υπάρχουν στο ελληνικό δίκαιο. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Το πρώτο δεδομένο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Ελλάδα ισχύει, όχι απόλυτα, αλλά κυριαρχεί οπωσδήποτε, το δίκαιο του αίματος στην απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι απόγονοι μεταναστών τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Σωστά. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Mm-hmm. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην Ελλάδα η κτήση της ελληνικής ηθαγένειας ταυτίζεται με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Γίνεται αυτόματα δηλαδή. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Συνεπώς εμείς... Δεν αποκτάς δηλαδή δικαίωμα ψήφου όταν αμέσως όταν παίρνεις την ηθαγένεια. Ακριβώς. Συνεπώς εμείς με τις προτάσεις που θέσαμε θέτουμε ορισμένους περιορισμούς έτσι ώστε και το δικαίωμα της ψήφου να διευκολυνθεί για όσους έχουν δεσμούς, mm-hmm. για τηρούν δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά την ίδια στιγμή αποτρέπουμε ώστε αυτό το δικαίωμα να επεκταθεί και να ξεχυλώσει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει κάθε επικοινωνία, είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο δεν θα υποστούν και τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Άρα, κύριε Γιώκα, όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί η πρόταση της κυβέρνησης, εσείς σε ποια σημεία διαφωνείτε και σε ποια σημεία αναζητάτε τα πεδία σύγκλησης? Καταρχήν, δεν έχουμε πρόταση της κυβέρνησης μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα γενικό περίγραμμα. Δεν έχουμε πρόταση. Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτά τα οποία έθεσε η πρόεδρος του Κινάλ, η κυρία Γεννηματά, στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη και που υπήρχε η διαρροή ότι υπάρχει συμφωνία κτλ. Είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που λέμε εμείς. Εμείς λέμε όχι επιστολική ψήφο, mm-hmm. αυτοπρόσωπη παρουσία σε προξενία και πρεσβείες, mm-hmm. που δεν είναι τεχνικό ζήτημα, ξέρετε, είναι και ουσιαστικό πολιτικό. Δείχνει και ένα ενδιαφέρον του άλλου να συμμετέχει mm-hmm. στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Θέσαμε το ζήτημα να προκύπτουν κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις, έτσι, ότι ο άλλος φορολογείται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αποφασίσει για τον ένιξα κάποιος ο οποίος στην Ελλάδα δεν έχει, να το πω έτσι, δεν έχει τίποτα. Mm-hmm. Και το τρίτο, ένας ελάχιστος χρόνος, ένας ανώτατος χρόνος μάλλον απουσίας από τη χώρα, 30 χρόνια, μπορεί να είναι και 25, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα διαδικαστικό. Είναι θέμα, να το πω έτσι, τεχνικό. Ότι μετά παραπάνω από αυτό λέτε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν ουσιαστικοί πραγματικοί δεσμοί. Ναι. Κατά τεκμήριο, έτσι. Mm-hmm. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε στην περιπτωσιολογία. Mm-hmm. Βάζεις ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή είναι μία πρόταση συνεκτική, δεν μπαίνει σε λογικές παζαριών να συμφωνήσω σε αυτό και να διαφωνήσω στο άλλο κτλ. Mm-hmm. Και είναι και, αν θέλετε, και μία πρόταση που έχει τύχει, κατά τη γνώμη μας, ευρύθατης αποδοχής. Mm-hmm. Είδε ο κύριος... σε κόσμο mm-hmm. και από άλλα κόμματα, και από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων, γιατί κατά τη γνώμη μας είναι μία εύλογη πρόταση με λογικά επιχειρήματα. Ο κύριος Κουτσούμπας, κύριε Γιώκα, είδε από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος από τη Νέα Δημοκρατία να κάνει πίσω κάπου στο θέμα της επιστολικής ψήφου, ας πούμε, που για σας είναι κόκκινη γραμμή. Ναι, αυτό άκουσα και τον κύριο Θεοδωρικάκο χτες σε ένα σταθμό που είπε ότι το συζητάει. Αυτό που έγινε στην συνάντηση ήταν ότι θα καταγράφω, είπε ο Πρωθυπουργός, και θα τις επόμενες μέρες, από ό,τι κατάλαβα, θα υπάρχει μια συνάντηση με εκπροσώπους κομμάτων προκειμένου να δουν αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Συνεπώς, εμείς αν δεν δούμε πρόταση από τη μεριά της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να καθορίσουμε και τη στάση μας για το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε κτλ. Θέσαμε ορισμένα κριτήρια που, επαναλαμβάνω, είναι εύλογα. Γιατί το δικαίωμα της ψήφου στον πυρήνα του συνοδεύεται και από ορισμένες υποχρεώσεις. Mm-hmm. Έτσι.
Και νομίζουμε ότι αυτές οι θέσεις και διασφαλίζουν το δικαίωμα της ψήφου για όσους έφυγαν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων στο εξωτερικό, και την ίδια στιγμή αποτρέπει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους απόγονους. Τώρα πλέον μιλάμε για απόγονους μεταναστών, δεν είναι οι ίδιοι μετανάστες, απόγονους μεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν, να το πω έτσι, ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό είναι το σκεπτικό της θέσης. Οπότε, με βάση το σκεπτικό το οποίο μου λέτε τώρα, εσάς δεν σας απασχολεί καθόλου ότι πολιτικά ενδεχομένως το Κομμουνιστικό Κόμμα θα βρεθεί στην ίδια κάλπη μαζί με την Ελληνική Λύση? Κύριε Γιώκα, με ακούτε? Ναι, σας ακούω τώρα. Ναι. Θες να επαναλάβεις, Αντώνη, την ερώτησή σου? Ναι, γιατί δεν την άκουσα κάτι. Εννοώ, με βάση το σκεπτικό το οποίο μας αναλύσατε πριν από λίγο, δεν ενοχλεί το ΚΚΕ, δεν θα ενοχλήσει τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι θα βρεθούν μαζί να συμπαραταχθείτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση? Μα δεν συμπαρατασσόμαστε με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση. Η θέση, η πρόταση της Ελληνικής Λύσης όσον αφορά την ψήφο των Ομογενών είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εμείς θέτουμε ορισμένα κριτήρια. Αν αυτά γίνουν δεκτά, αν αυτά τα κριτήρια γίνουν δεκτά, που σας λέω έχουν γίνει ήδη δεκτά σε πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί το συζητάμε με κόσμο και με τους αποδήμους το συζητάμε, αν αυτά τα κριτήρια γίνουν δεκτά, λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ούτε τυχοδιώκτες, ούτε το οτιδήποτε να μη συμφωνήσουμε. Αυτή τη στιγμή η θέση δικιά μας με τη θέση του κυρίου Βελόπουλου ή με τη θέση του Πασόκ, ή με τη θέση που φέρεται να έχει η κυβέρνηση, είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ωραία. Και επίσης, να ξέρετε, ήθελα να πω και αυτό, ότι η δικιά μας θέση και η πρότασή μας δεν μπαίνει ούτε σε λογικές, όπως είπα, παζαριών, ούτε και ασφικτικών χρονοδιαγραμμάτων. Γιατί πρέπει να υπάρχει χρόνος να μελετηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει, ξέρετε, πλούσια διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν χώρες που τα έχουν εφαρμόσει αυτά τα κριτήρια, το γερμανικό μοντέλο παραδείγματος χάρη. Συνεπώς, η όποια βιασύνη, επειδή πρέπει να υπηρετηθούν άλλου είδους πολιτικά παιχνίδια, στη σχέση με τον Προέδρια της Δημοκρατίας, στη συνταγματική αναθεώρηση, που μπαίνουν σε αυτή τη λογική κάποια κόμματα, εμάς θα μας βρει απέναντι. Έτσι είναι προφανές αυτό. Ωραία, κύριε Γιώκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.